Και οι αντιξουσιαστές στη συνέχεια ζήτησαν και ταυτότητες. Και μάλιστα ο ένας από τους αστυνομικούς την έδειξε την αστυνομική του ταυτότητα. Και το βλέπουμε και στο πλάνο, γιατί το κινηματογραφούσαν το περιστατικό. Ένα θέμα βέβαια εδώ, Μίλτο, είναι το απίθμενο θράσος των μελών του Ρουβίκονα, που πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψει κανείς. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι ο αστυνομικός ή η αστυνομική έκαναν αυτό που ζήτησε ο Ρουβίκονας. Την ίδια ώρα, πώς τη λέμε την αίθουσα στη Φιλοσοφική, 5-12 είναι. Η 5-19 είναι το χειρό 5-19 που έχουν καταλάβει ναι. Ρουβίκονας. Κύριε Γεωργιάδη, τι λέτε? Πάει πολύ καλά το κράτος του Ρουβίκονα, αναπτύσσεται, ανοίγει υποκαταστήματα, κάνουν περιπολίες, κάνουν ελέγχους, έχουν τους δικούς τους νόμους. Αυτοδικία φουλ, πάνε και ταλαιπωρούν ναι, γιατρούς. Ναι, αλλά από πού αντλούν αυτό το θράσος, κύριε Γεωργιάδη? Από πού το αντλούν αυτό? Άκουσα τώρα, για μιλάω τώρα σοβαρά. Η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα θεωρεί τους ανθρώπους αυτούς παιδιά τους. Όπως έχω πει πολλές φορές. Προφανώς οι εντολές στην ελληνική αστυνομία είναι μην τους πειράζετε. Γι' αυτό και θυμάμαστε τη σκηνή που τους πήραμε το περιπολικό και τους γυρίσαμε πίσω όταν είχε γίνει ιστορία με τη Βουλή. Οι αστυνομικοί, επειδή άκουσα το σχόλιο της κυρίας Αναστασοπούλου και δεν συμφωνώ. Και θέλω να είμαι ειλικρινής γιατί δεν συμφωνώ. Ποιο λέτε? Εάν είσαι αστυνομικός και ξέρεις ότι άμα κάνεις το καθήκον σου θα μπλέξεις, γιατί η ίδια η ηγεσία σου που λόγω πολιτικών εντολών είναι παραδομένη στην κυβέρνηση Τσίπρα και στην ανομία, και τελικά θα βρεθείς εσύ μπλεγμένος επειδή έκανες το καθήκον σου, προφανώς δεν θα το κάνεις. Δηλαδή, σας αρέσει αυτή η εικόνα της αστυνομίας? Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Και όταν θα έρθει με το καλό ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, θα τελειώσει και η πλάκα με τον Ρουβίκονα. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μιλάμε σοβαρά, κανένας αστυνομικός δεν μπορεί να κάνει το καθήκον του ένα του Ρουβίκονα, γιατί αν ένας αστυνομικός συλλάβει ένα μέρος του Ρουβίκονα, θα διωχθεί ο αστυνομικός και θα φυθεί ελεύθερος ο Ρουβίκονας. Ναι, πάντως θα γυρίσουμε και όλοι, λίγο πίσω και σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ποτέ που κάνετε λάθος, κάνετε, είναι ντροπή αυτό που λέτε, ποτέ στο παρελθόν. Δεν υπήρχε εικόνα σμελή, ποτέ. Κύριε Γεωργιάδη, θα μου επιτρέπετε να κάνω ερωτήματα? Είναι λάθος αυτό που λέτε. Δεν θα σας αφήσω να το πείτε. Είναι λάθος. Να το πω. Είναι λάθος. Έχω τη δική μου άποψη και θα απαντήσετε. Αλλά είναι λάθος. Να το πει όμως. Επί κυβερνήσεων Σαμαρά, θυμόμαστε τότε τον πρώην Πρωθυπουργό να λέει ότι εμείς θα βγάλουμε τις κουκούλες στα εξάρχεια και το καθεξής. Και έγινε. Απελευθερώνουμε τη Βίλα Αμαλία που σήμερα είναι ένα πολύ ωραίο σχολείο. Επί κυβερνήσεων Σαμαρά, θυμάστε να καίνε τα τρόλια κάθε βράδυ στην Πατησίων. Επί κυβερνήσεων Σαμαρά, θυμάστε κάθε μια χαρά δεν ήταν, αλλά το χάλι το σημερινό, κυρία Αναστασοπούλου, δεν έχει προηγούμενο. Ναι. Κάθε Παρασκευή, κάθε Σάββατο καίγεται η χαρά του Τριγκούπη. Κάθε Παρασκευή, κάθε Σάββατο. Κάθε βράδυ και από ένα τρόλι από ένα λεωφορείο στην Πατησίων. Αν θέλετε, εσείς περάστε αν μπορείτε έξω από την ΑΣΟΕ, δεν μπορείτε. Τα πανεπιστήμια μας δεν είχαν κλείσει επί Σαμαρά. Θα αλλάξει επί Τσίπρα έχουν σκηνικό, κλείσει. Κύριε Γεωργιάδη, έλατε για να κλείσουμε. Άρα δεν έχουμε σύγκριση ότι αυτά γινόταν επί Σαμαρά είναι λάθος. Μάλιστα. Για να μην πω κάτι χειρότερο.